Τα τρένα που φύγαν, αλλά δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους, παίρνοντας μαζί τους δεκάδες ανθρώπινες ζωές. Στις 27 Απριλίου του 2022, παρετείται ο υπεύθυνος ασφαλείας της ΕργοΣΕ, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις ασφαλείας στη λειτουργία των σιδηροδρόμων. 7 Φεβρουαρίου του 2023 γίνεται καταγγελία από συνδικαλιστές για σοβαρές ελλείψεις ασφάλειας με αφορμή ατυχήματα που έχουν συμβεί στο δίκτυο. 15 Φεβρουαρίου 2023 η Κομισιόν εγκαλεί την Ελλάδα καθώς δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της εν ώψη του ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Δικτύου και ανέθεσε στην ιδιωτική πρωτοβουλία την ασφάλειά του. 20 Φεβρουαρίου 2023. Ο πρώην πλέον Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμαλής εξανίσταται στη Βουλή γιατί η αντιπολίτευση τον εγκαλεί για τη χαμηλή ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτετε θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί διασφαλίζουμε την ασφάλεια. 8 ημέρες μετά, ο πρόεδρος των μηχανοδηγών του ΟΣΕ, Κώστας Γενιδούνιας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαριθμεί τα προβλήματα και τις ελλείψεις εν ώψη της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο κέντρο τηλεδιοίκησης σηματοδότησης στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο βράδυ, στα Τέμπη, σημειώνεται το πιο πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ελληνική ιστορία.